Τριανταφυλόπουλος Γιώργος, Εκλογική Επιτροπή Νομούρο Δόπης. Καλησπέρα σε όλους. Η Εκλογική Επιτροπή Νομούρο Δόπης του Μέρα 25 έχει καλέσει κοντά μας την αγωνίστρια, την Αντιπρόεδρο της Βουλής του Μέρα 25, τη Σοφία Σακοράφα. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να είναι μαζί μας για να συμβάλλει στον αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε την κατάσταση στη χώρα μας, όπως και στον τόπο μας, και μάλιστα μια σημαντική ημέρα παραμονή των ελευθερίων της Κομοτηνής. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη Σοφία και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους τους υποψηφίους του νομού μας. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς γιατί βρίσκεστε σήμερα κοντά μας, να μας θυμίσετε με την παρουσία σας και στην παρουσίαση των υποψηφίων του κόμματός μας, αλλά θέλω να ευχαριστήσω επίσης και για τα καλά λόγια τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως και να πω ότι ο τίτλος της αγωνίστριας είναι ένας ιδιαίτερος τίτλος που με τιμάει εμένα ιδιαίτερα και που βεβαίως μου δίνει ένα μεγαλύτερο βάρος και ευθύνη, αν θέλετε, στο να ανταποκριθώ στον τίτλο που μου αποδόθηκε προηγουμένως. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στην πόλη της Κομοτηνής έχω έρθει αρκετές φορές, μία από αυτές είναι και τώρα, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έρχομαι μετά από 4 χρόνια, μετά το 19 που ήρθα για πρώτη φορά, να ζητήσω εκ μέρους του Μέρα 25 την ψήφο των πολιτών της Κομοτηνής, για να μεταφέρω, έλεγα τότε, την φωνή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μέσα και έξω βέβαια από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με την αγωνία να τα καταφέρουμε, αν θα τα καταφέρουμε, και με την ελπίδα βεβαίως να τα καταφέρουμε. Σήμερα λοιπόν μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά υπερήφανη που στέκομαι απέναντί σας και που μπορώ να σας κοιτώ στα μάτια και να κοιτώ στα μάτια και όλους τους πολίτες, διότι θεωρώ ότι αυτά τα 4 χρόνια που βρεθήκαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εγώ και οι συναδελφοί μου δεν σας προδώσαμε στο ελάχιστο και μεταφέραμε αυτούσια όσα σας υποσχεθήκαμε εκείνη την εποχή. Παρακαλώ μια διακοπή γιατί με πέντε. Με συγχωρείτε. Ναι, για... Είμασταν λοιπόν όλοι και όλες παρούσες και παρόντες μέσα και έξω από την Βουλή, κοντά σε όλες τις κινητοποιήσεις, κοντά στα κινήματα, σε όλους εκείνους οι οποίοι αγωνιζόντουσαν για τα δικαιώματά τους και τους οποίους δεν θέλαμε να προδώσουμε στα ελάχιστα. Και επειδή πάντα λέγαμε ότι βρεθήκαμε στο Κοινοβούλιο όχι για τα αξιώματα αλλά για τους ανθρώπους και τον τίτλο που μας δώσατε ψηφίζοντάς μας, τον τιμήσαμε και το βουλευτικό μας αξίωμα, αν θέλετε, το θέσαμε κάτω από αυτόν τον αγώνα. Βρεθήκαμε δίπλα στα κινήματα, χωρίς να θέλουμε να τα καπελώσουμε και δεν τα καπελώσαμε ποτέ, τιμώντας τους και τιμώντας κυρίως την αυτονομία που έπρεπε να έχουν και μεταφέραμε τη φωνή των κινημάτων αυτούσια μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πιστέψαμε, ήμασταν η μοναδική φωνή, η οποία όντως ήταν φωνή διαμαρτυρίας, όχι μόνο διαμαρτυρίας, ήταν φωνή καταγγελίας, ήταν η φωνή που έπρεπε να υπάρχει στο Κοινοβούλιο σαν φωνή ενός κόμματος το οποίο δεν καταγγέλει απλώς, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο προτείνει πράγματα και το κάναμε αυτό. Και ήμασταν και, αν θέλετε, και το κόμμα το οποίο κάναμε πραγματική αντιπολίτευση απέναντι στα μνημονιακά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που το μόνο που τους έκανε να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κόμματα ήταν οι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιούσαν και οι οποίες ήταν στις προτάσεις που κάνανε και οι οποίες προτάσεις υποδεικνύονταν από τα συμφέροντα τα οποία υπηρετούσαν. Τιμήσαμε
Νομίζω στο έπακρο τον τίτλο μας «Ρεαλιστική ανυπακοή», καταθέτοντας προτάσεις νόμου οι οποίες πραγματικά δίνανε λύσεις στα κέρια και σημαντικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Αλλά προτείναμε και νόμους, όχι μόνο για να δείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε νόμους, αλλά για να δείξουμε ότι μέσα σε αυτό το στενό αντιδραστικό πλαίσιο το οποίο μας επέβαλε και τα ξένα συμφέροντα αλλά και η εσωτερική τρόικα, υπήρχαν ακόμη περιθώρια και υπάρχουν περιθώρια να από όλα τα κόμματα που βρισκόμαστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, υπήρχαν περιθώρια ώστε να εξασφαλίσουμε και να διασφαλίσουμε και τα ελάχιστα δικαιώματα των πολιτών και για να καταδείξουμε επίσης ότι όλοι αυτοί που ήταν μέσα στο Κοινοβούλιο και ψήφιζαν αυτά τα νομοθετήματα δεν είχαν καμία μα καμία διάθεση, έστω και στο ελάχιστο, να θίξουν τα συμφέροντα που, όπως είπα και προηγουμένως, υπηρετών. Τίμοντας λοιπόν την... και πιστεύοντας και τιμώντας τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες ήρθαμε και ζητήσαμε την ψήφο σας και χωρίς να θεωρούμε ότι εξαντλούμε το ρόλο μας σε αυτό που λέμε εκλογική επιτυχία, γιατί δεν είναι ο στόχος μας μόνο αυτός, τολμήσαμε και καλέσαμε χωρίς να έχουμε κανέναν φόβο και χωρίς καμία αναστολή σε μια πλατιά συστράτευση όλων εκείνων οι οποίοι πιστεύουν μαζί με εμάς ότι τα πράγματα, ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία, μπορούν και πρέπει να γίνουν αλλιώς. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να λέω ότι είμαστε το ΜΕΡΑ25, απέναντί σας, το ΜΕΡΑ25, Συμμαχία για τη Ρήξη, μια πλατιά συμμαχία κινημάτων, κομματικών σχηματισμών, αλλά κυρίως απλών ανθρώπων που θελήσαν να συμπορευτούν μαζί μας, γιατί πιστέψαμε πραγματικά ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν αλλιώς. Και αυτό το αλλιώς για μας δεν είναι απλά μία έκφραση, είναι μια κυβερνητική πρόταση 100 ημερών νόμων, τα οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι προτάσεις οι οποίες δίνουν λύσεις στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, δίνουν ανάσα στα προβλήματα που κάθε πολίτης αντιμετωπίζει, αλλά κυρίως δίνει και μια προοπτική για την νεολαία μας. Θέλω να πω κάτι το οποίο το πιστεύω απόλυτα και γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές, ότι πηγαίνουμε, είμαστε στις τελευταίες μέρες μάλιστα των εκλογών, ότι η απλή εναλλαγή στην εξουσία κομμάτων τα οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν το κουράγιο και τη δυνατότητα να πουν έστω και ένα όχι σε όλα αυτά τα οποία οι έξω μας επιβάλλουν, νομίζω ότι είναι κόμματα τα οποία πραγματικά είναι άκρως επικίνδυνα και για την ελληνική κοινωνία, αλλά κυρίως για την πατρίδα μας. Και φυσικά, επειδή ακριβώς δεν έχουν σε τίποτα άλλο να αντιπαρατεθούν, την αντίθεσή τους, αν θέλετε, και την αντιπαράθεσή τους, την εξαντλούν στο να δαιμονοποιούν οποιαδήποτε άλλη πρόταση έρχεται στο τραπέζι, και νομίζω ότι όλοι το ζήσατε όλες αυτές τις μέρες μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο πόσο χλεβάστηκαν προτάσεις, οι οποίες ήταν προτάσεις οι οποίες δίναν λύσεις, ουσιαστικές λύσεις και ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα που ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει. Εμείς, γιατί το έκαναν αυτό, θα μου πείτε. Αυτό το έκαναν βεβαίως γιατί δεν θέλαν ποτέ να μπουν σε μια ουσιαστική συζήτηση και να απαντήσουν στα κέρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και τα οποία τους έρχεται ο κάθε πολίτης ξεχωριστά στις διαδικασίες που βρισκόμαστε, είτε στο δρόμο όταν συζητάμε με τους πολίτες, είτε σε ένα πάνελ πολιτικό. Βλέπετε ότι η αντιπαράθεση που γίνεται στα πάνελ είναι αντιπαράθεση περισσότερο μεταξύ τους ενός τσακωμού, παρά επί της ουσίας και πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εμείς λοιπόν σε όλα αυτά απαντήσαμε απόλυτα πολιτικά. Απαντήσαμε, όπως σας είπα προηγουμένως, με λύσεις, με προτάσεις ρεαλιστικές, ουσιαστικές, προτάσεις οι οποίες δίνουν τώρα, εδώ και τώρα, λύσεις στα προβλήματά μας. Θέλω λοιπόν
να πω για να κλείσω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κανέναν μας, δεν υπάρχει περιθώριο για κανένα πολίτη, δεν υπάρχει περιθώριο για κανένα πολιτικό σχηματισμό, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για όλη την Ελλάδα γενικότερα να εξαντληθούμε ξανά σε μια τέτοια διαδικασία και να μην πάμε σε μια διαδικασία πολιτική, μάλλον πολιτικής σχέσης των πολιτών σε σχέση με την κάλπη. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Με την έννοια ότι ο κάθε πολίτης που θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει θα πρέπει πραγματικά να ψηφίσει με απόλυτα πολιτική συνείδηση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα και όχι μόνο η οικονομία της, γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, και να ψηφίσει πραγματικά με πολιτική συνείδηση, να ψηφίσει το ΜέΡΑ25 οπωσδήποτε συμμαχία για τη ρήξη, μια πλατιά συμμαχία, η οποία αυτό που μπορεί να υποσχεθεί και να κάνει, και επειδή πάντα λέμε και κάνουμε αυτό που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτό που λέμε, γι' αυτό και το κάνουμε, θέλουμε να αγωνιστούμε με περισσότερες δυνάμεις μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, να ενισχυθεί το ΜέΡΑ25 με περισσότερους βουλευτές και με περισσότερες δυνάμεις, ούτως ώστε αυτά που ερχόμαστε τώρα και συζητάμε και σας λέμε ψηφίστε μας, πραγματικά να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να τα κάνουμε πραγματικότητα, με δύναμη, με όραμα, με πίστη και με ελπίδα. Και επίσης θέλω να πω και κάτι το οποίο το έχω ζήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο αν θέλετε στο διπορικό μάλλον που έχω κάνει σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, θέλω να σας πω ότι έχει γίνει πραγματικά συνείδηση στον κόσμο ότι το ΜέΡΑ25 αυτά τα 4 χρόνια όντως ήταν το κόμμα το οποίο έκανε ρεαλιστική, ουσιαστική και ανυπάκουη αντιπαράθεση και πολιτική μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, και πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα μας ανταμείψει ανάλογα και θα έχουμε τις δυνάμεις που πρέπει να έχουμε μέσα στο κοινοβούλιο. Θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ καλή επιτυχία στους υποψηφίους μας της πόλης, να ευχηθώ καλή επιτυχία της πόλης Κομοτηνής, να ευχηθώ καλή επιτυχία στους υποψηφίους όλης της Ελλάδας του κόμματός μας, να ευχηθώ έστω και αυτές τις τελευταίες μέρες οι εκλογές γενικότερα να γίνουν πάνω στη βάση της ηθικής και όχι της ανηθικότητας, της αλήθειας και όχι του ψέματος, γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα εμείς οι πολιτικοί να στεκόμαστε απέναντι στους πολίτες και αυτό που θα χρησιμοποιούμε θα είναι ψεύδι απλά και μόνο για να εκμεύσουμε την ψήφο τους, πράγμα το οποίο είναι, όπως είπα προηγουμένως, ανήθικο. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους, νίκη στο κόμμα μας, νίκη για τη δημοκρατία κυρίως και νίκη για όλους τους Έλληνες πολίτες. Εάν μου επιτρέπετε, και έχω το δικαίωμα φυσικά, να αναφέρω τα ονόματα των υποψηφίων μας και κατά σειρά και έτσι όπως τους έχω γράψει, είναι η κυρία Ελένη Μανολοπούλου, η οποία είναι ιδιωτική υπάλληλος και λείπει γιατί έχει κάποιες επίουσες δουλειές και είναι εκτός της Κομοτηνής. Είναι ο κύριος Αλή Μπουλμπούλ, είναι πολεοδόμος. Είναι ο κύριος Χρήστος Καλαμπούκας και είναι κτηνοτρόφος. Είναι ο κύριος Κολτσίδης και Στέλιος και είναι υπεύθυνος καταστήματος εστίασης. Και τελευταίος είναι ο Νεσρίν Χασλάν. Η Νεσρίν, με συγχωρείτε. Χασλάν Ογλού. Χασλάν Ογλού, δύσκολο το όνομα για μένα. Και είναι δικηγόρος, εκλεκτά μέλη της κοινωνίας της Κομοτηνής, στους οποίους εύχομαι καλή επιτυχία. Θα ήθελα και επίσης να πούνε δύο λόγια για τον εαυτό της ο καθένας και μετά, αν θέλετε, να σας απαντήσουμε σε όποια ερώτηση εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να βάλουμε. Να ξεκινήσουμε από αριστερά προς το δεξιά. Αυτό βέβαια δεν θα το μεταδώσουμε, έτσι. Γιατί θα είναι δύο σε μετάνηση. Εντάξει, απλά... Χαίρετε, ονομάζομαι Καλαμπούκας Χρήστος,
Είμαι επάγγελμα κτηνοτρόφος. Έχω τελειώσει οικοδομικές επιχειρήσεις στη Σουηδία και ασχολούμαι εδώ με την κτηνοτροφία, στο νομό Ροδόπης. Συγκυρία. Καλησπέρα σας. Είμαι η κυρία Νεσρίν Χασάνογλου. Είμαι δικηγόρος. Έχω τελειώσει το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο εδώ. Έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης νομική και είμαι μάχημος δικηγόρος. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είμαι ο Αλή Μπουλμπουλ. Γεννήθηκα το 1994 στη Κομωτινή. Αποφύτησα από μειονοτικό λύκειο της Κομωτινής και σπούδασα πολεοδομικός και αγροταξικός σχεδιασμός στη Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών του Μημάρσινα της Κωνσταντινούπολης και τώρα εργάζομαι σε ένα τεχνικό γραφείο εδώ στη Κομωτινή. Καλησπέρα και από μένα. Κολτσίδης Στέλιος ονομάζομαι. Είμαι γεννημένος 1972 στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσα ένα νέο πολυκλαδικό λύκειο στην Αλεξανδρούπολη και από το 1991 ζω και εργάζομαι στην Κομωτινή, σαν υπεύθυνος καταστήματος εστίασης. Ευχαριστώ. Εμένα θα μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι, το οποίο ξέχασα να προσθέσω στην αρχή. Τις ευχαριστίες μου, γιατί πραγματικά όλα τα περιφερειακά μέσα μας τιμήσανε και μας δώσαν τη δυνατότητα, σαν μέρα 25, να παρουσιάσουμε και τους υποψηφίους μας βεβαίως, αλλά κυρίως να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι μας δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία ένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας να γνωρίσει και το ΜέΡΑ25 και την προσπάθεια που έκανε όλα αυτά τα 4 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να ενισχύονται τα μικρότερα κόμματα, αν θέλετε, τα οποία, που με επιτρέψετε να πω για μας, παρά το γεγονός ότι μας χλεβάσανε όταν πρωτομπήκαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πάντα με τη δική σας ψήφο και δύναμη, αποδείξαμε τελικά ότι όντως πραγματικά μπορούμε να είμαστε εκείνη η δύναμη η οποία μπορεί να κάνει αντιπολίτευση δημιουργική, με την έννοια ότι δεν ήμασταν μόνο αυτοί οι οποίοι φροντίσαμε να καταγγέλουμε τις πολιτικές οι οποίες εφαρμοζόντουσαν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εκτός αυτής φυσικά και την καταπάτηση του συντάγματος κατά κόρον, αλλά ότι ήμασταν και από αυτούς οι οποίοι προτείναμε και λύσεις. Δεν ήμασταν μόνο αντίδραση, αλλά ήμασταν και θέση. Από τη μία υπήρχε η καταγγελία για όσα στραβά γινόντουσαν και από την άλλη δίναμε και προτάσεις, δίναμε και τη λύση των προβλημάτων τα οποία θα μπορούσαν οι ίδιοι τα μεγαλύτερα κόμματα που είχαν και την πλειοψηφία και τη δυνατότητα να αποδεχθούν για να μπορέσουμε πραγματικά, όπως είπα και προηγουμένως, σε αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή και που μας έχει επιβληθεί και εξαιτίας των μνημονίων αλλά και εξαιτίας της Τρόικας, η οποία κατά τη δική μας άποψη δεν έχει φύγει ακόμη από τη χώρα και δεν έχουμε βγει ποτέ από τα μνημόνια, να μπορέσουμε μέσα σε αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο να δώσουμε τέτοιες λύσεις ώστε να πάρει μια ανάσα ο ελληνικός λαός, να έχει μια ελπίδα ο Έλληνας πολίτης και κυρίως να έχουν ελπίδα τα παιδιά μας, τα οποία αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς εδώ στην περιοχή σας και σε ολόκληρη την Ελλάδα γενικότερα, ξεριζώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν την τύχη τους. Ένα στόμα λόγο. Είπατε για ηθική στην προεκλογική περίοδο, πώς είναι να υπάρξει ηθική, εφόσον πριν από μερικές εβδομάδες πάλι δόθηκαν τόσα εκατομμύρια ευρώ στα μεγάλα κανάλια. Δεν θέλω να μου διευκρινίσετε τι σημαίνει με την πρόταση για το Δήμητρα. Κάντε μου μία-μία τις ερωτήσεις, γιατί όλα είναι και λίγο. Ηθική στην προεκλογική περίοδο μπορεί να υπάρξει όταν δύο παραλαμβάνονται τόσα χρήματα στα μεγάλα κανάλια πρώτον. Και δεν θέλω να ρωτήσω ακριβώς με την πρόταση για το Δήμητρα, γιατί ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει και νομίζω ότι είναι ένα καινούριο νόμισμα και ότι θα πληρώνουμε με δραχμή. Λοιπόν, εγώ δεν εννοώ μόνο αυτό που αναφερθήκατε εσείς, γιατί αυτό είναι ανήθικο, γιατί θα πρέπει τα χρήματα τα οποία, κυρίως τα χρήματα τα οποία βγαίνουν από τον δημόσιο κορβανά, δηλαδή βγαίνουν από την τσέπη του Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να μοιράζονται παντού και κυρίως επειδή ακριβώς είχαμε θυμόσαστε και εκείνη την περίφημη λίστα Πέτσα και με την οποία, για την οποία τόσο πολύ συζητήσαμε και έχει γίνει τόσο πολύ μεγάλος δώρος,
θα πρέπει να μοιράζονται με τέτοιο τρόπο τους ώστε να όχι απλώς να είναι όλοι ικανοποιημένοι, αλλά τουλάχιστον να μοιράζονται δίκαια για να μην θεωρούμε ότι κάποια κανάλια τα οποία βρίσκονται κεντρικά παίρνουν τα μεγάλα ποσά, γιατί ακριβώς εξυπηρετούν τους ολιγάρχες, και κάποια άλλα τα οποία πραγματικά κάνουν και ουσιαστική δουλειά και μάλιστα κάνουν πολιτική, η οποία θα μου επιτρέψει να πω είναι και πολιτική επί της ουσίας, με την έννοια ότι δίνουν τη δυνατότητα σε όλους εμάς, γι' αυτό μιλάω και για πολυφωνία, μιλάω και για ανεξαρτησία στο να μπορεί κανείς να μιλήσει και να ακούγεται η φωνή του, θα έπρεπε να ενισχύονται ακόμη περισσότερο, κυρίως στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι ανήθικο. Αλλά μιλάω και για ηθική γενικότερο όσον αφορά την πολιτική, γιατί θα παρακολουθήσετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τις συμπεριφορές κυρίως των πολιτικών αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων, οι οποίοι θα μου επιτρέψετε να πω ότι ακριβώς επειδή για πολλά χρόνια και για πολλά χρόνια ο ένας, ο άλλος μια ολόκληρη τετραετία υπήρξε πρωθυπουργός και μέσα από τους δικούς του νόμους η κοινωνία αυτή τη στιγμή υφίσταται και υπομένει πολιτικές οι οποίες, για να πάω στη Δήμητρα μετά, οι οποίες έχουν καταρακώσει καταρχήν τον τρόπο της ζωής του, αλλά την αξιοπρέπειά του και την αξιοπρέπειά του κυρίως και τον τρόπο και την δυνατότητά του να επιβιώσει και να ζήσει σαν ένας πολίτης ο οποίος του δίνει το Σύνταγμα το δικαίωμα στην εργασία, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στο τι λένε και στο τι κάνουν. Παρουσιάζοντας αυτά τα προβλήματα, τα προγράμματα τα οποία θεωρούν ότι είναι κοστολογημένα και όλες αυτές τις ανοησίες που ακούμε αυτές τις μέρες. Και ο ένας και ο άλλος έχουν κάνει τραγικά λάθη. Τραγικά λάθη. Και ο κύριος Μητσοτάκης υπήρξε υπουργός σε προηγούμενες κυβερνήσεις, υπήρξε πρωθυπουργός επί 4 ολόκληρα χρόνια. Αυτή την στιγμή και αυτές τις μέρες μας λέει ότι θα αλλάξει τα πράγματα, θα διορθώσει, θα βελτιώσει, θα αυξήσει μισθούς συντάξεις, θα κάνει όσα δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Πράγμα που ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει, ακριβώς γιατί δεσμεύεται από τα ίδια τα νομοθετήματα τα οποία και ο ίδιος έχει ψηφίσει και το κόμμα του μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και βεβαίως δεν θα του επιτρέψουν να το κάνει εκείνοι στους οποίους, επιτρέψτε μου επίσης την έκφραση να πω, έχει ήδη προσκυνήσει. Το πρόγραμμα Δήμητρα. Το πρόγραμμα Δήμητρα για το οποίο πολύ χλεβαστήκαμε και το οποίο και χλεβάστηκε και θα μου επιτρέψετε να πω επίσης ότι δεν τιμά καθόλου και τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν τιμά καθόλου και τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τον τρόπο που το αντιμετώπισαν. Ο ένας γελιοποιώντας το με το θυμόσαστε εκείνες τις όμορφες εκφράσεις, πόσα σουφλάκια θα βοράσουμε με πόσες δημητρούλες. Εγώ θα ήθελα να του πω πόσες δημητρούλες θα χρειαστούν για να μπορεί κάποιος άνθρωπος να πάρει κάποιο σουφλάκι για να μπορέσει να φάει και να επιβιώσει, γιατί το ποσοστό της φτώχειας στη χώρα μας έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και δεν το λέω εγώ, το λένε οι στατιστικές μέσα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, το πρόγραμμα Δήμητρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι γνωστό σε όλους και κυρίως στον κύριο Τσίπρα από το 2014. Το δικό μας πρόγραμμα είναι τις τράπεζες, δεν πρόκειται να ξαναπάμε δηλαδή σε κλείσιμα τραπεζών, όπως για να φοβήσουν τον κόσμο και οι δύο αρχηγοί αναφέρθηκαν σε αυτό. Είναι ένα απλό σύστημα ηλεκτρονικής συναλλαγής, όπως ηλεκτρονικές συναλλαγές κάνουμε αυτή τη στιγμή σε διάφορες διαδικασίες, χωρίς η τράπεζα να μπαίνει στη μέση και να έχει, αν θέλετε, αυτό το ελάχιστο ποσοστό, το οποίο ελάχιστο, πολύ είναι, μπαίνει χωρίς να κάνει καμία οποιαδήποτε κίνηση. Αφαιρεί αυτό το ποσό που θα πρέπει να εισπράξει είτε ο περιπτερά σας, είτε ο κύριος που θα σας φτιάξει τον καφέ, ένα ευρώ από μισό έως ένα ευρώ. Οι τράπεζες λοιπόν από αυτή τη διαδικασία έχουν ένα τεράστιο όφελος, περίπου υπολογίστηκε το 2021 στα 2 δις, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Αυτό το σύστημα λοιπόν της Δήμητρας, και το οποίο θα σας το αφήσουμε μετά για να καταλάβετε πόσο απλό και πόσο
εύκολο είναι, αφαιρεί την δυνατότητα της τράπεζας να μπαίνει στη δική σας τσέπη, αφαιρεί το μακρύ χέρι της τράπεζας από αυτές τις συναλλαγές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, με το αφημί σας, μπορείτε με μονάδες, ηλεκτρονικές μονάδες, οι οποίες μιλάμε πάντα, έτσι, ηλεκτρονικές μονάδες, να μεταφέρετε στον λογαριασμό αυτό ευρώ και με αυτή τη διαδικασία να κάνετε συναλλαγές μεταξύ σας οι πολίτες, είτε μεταξύ ο πολίτης με το κράτος. Παραδείγματος χάρη, να πληρώσετε μέσα από το TaxisNet έναν λογαριασμό στη ΔΕΗ, να πληρώσετε ένα λογαριασμό στην εφορία, οτιδήποτε, από τη στιγμή που θα μπει στο TaxisNet ένα ακόμη πεδίο που θα αναφέρει σε αυτή τη συναλλαγή. Τόσο απλό και τόσο εύκολο. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Γιατί λέω και πάλι, οι τράπεζες θα βγουν από αυτή τη διαδικασία, θα πεταχτούν έξω και θα χάσουν αυτά τα μεγάλα ωφέλη που έχουν. Θα μου πείτε τώρα, ποιο είναι το όφελο αυτή τη διαδικασία για τον πολίτη? Ο πολίτης κερδίζει αυτά τα ελάχιστα που η τράπεζα του παίρνει. Οι τράπεζες θα μπουν σε μια διαδικασία ανταγωνισμού και με αυτόν τον τρόπο θα μπουν και στη διαδικασία να εξασφαλίσουν, αν θέλετε, και κάποια στιγμή να δουν ότι πρέπει επιτέλους, όταν ο πολίτης καταθέτει χρήματα στην τράπεζα, να έχει ένα σχετικό επιτόκιο που τώρα είναι μηδενικό. Θα πάψουν να έχουν αυτά τα υψηλά επιτόκια στις άρσεις των συναλλαγών, που είναι πολλές φορές φτάνουν και στο 17%, και θα μπορεί και το κράτος να κάνει, αν θέλετε, και μια κοινωνική πολιτική, διότι όλα τα υπάρχει και τα επιδόματα τα οποία δίνονται μέσω των τραπεζών, δεν θα κρατάει η τράπεζα τίποτα, παρά θα πιστώνονται σε κάποιον λογαριασμό του πολίτη, ο οποίος θα έχει αυτή την κάρτα συναλλαγής, την ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγής, και που του συστήματος δίμετρα, και θα έχει κάνει με τις τράπεζες. Πώς θα γίνεται όμως, αν ανοίξει ένα λογαριασμό σας στο TaxisNet, και κάποιος χρωστάει, αλλά το TaxisNet να βλέπει ότι συμβάζεις λεφτά μέσα σε αυτό το λογαριασμό, αλλά δεν θα φτάσει στην εφορία, θα μπορεί να σου τα πάρει? Σας λέω, υπάρχει ένα αφημί. Εσείς πιστώνετε στο αφημί. Ναι, το αφημί όμως χρωστάει. Στο κράτος, σε δημόσιες, σε υπηρεσίες, ας πούμε. ΕΚΑ, εφορία και οτιδήποτε αφορά το δημόσιο. Βάζοντας εγώ λεφτά μέσα σε έναν τέτοιο λογαριασμό του δημοσίου. Και τώρα σας τα παίρνει το κράτος. Αν χρωστάτε, αυτή τη στιγμή και τώρα σας τα παίρνει το κράτος. Εάν χρωστάτε και έχετε ένα λογαριασμό σε τράπεζα, το κράτος έρχεται. Το ξέρετε. Το κράτος έρχεται και σας τα δεσμεύει. Σαφώς. Αλλά άμα πάω σε τράπεζα και τα καταθέσω κατευθείαν, τότε δεν θα μου τα κάνει. Δεν θα μου τα πάρει το κράτος. Άμα πάω την κάρτα μου και τα βάλω μέσα ή πάω κατευθείαν στο ταμείο. Για ποιο λόγο να περάσω, δηλαδή, μέσα από ένα τέτοιο λογαριασμό χρήματα? Προσπαθώ να καταλάβω τι μου λέτε τώρα. Εσείς λέτε ότι έτσι θα αποφύγουμε τις τράπεζες. Δεν θα έχουμε πάρει δόση και αλυσβερίσια με τις τράπεζες. Εγώ λέω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία η τράπεζα δεν θα σας κρατάει το ποσοστό, δεν της αναλογεί. Ποιο είναι αυτό το ποσοστό της συναλλαγής? Δηλαδή, εσείς πατάτε ένα κουμπάκι και λέτε, εγώ θέλω να μεταφέρω από τη μία τράπεζα στην άλλη ένα ποσό. Όποιο ποσό, εντάξει. Η τράπεζα έρχεται, λοιπόν, χωρίς να κάνει καμία κίνηση, τίποτα απολύτως. Τίποτα. Ένα κουμπάκι κρατάει και κρατάει 1-2 ευρώ. Λέμε, λοιπόν, ότι αυτό τα 2 ευρώ δεν τις ανήκουν τις τράπεζες. Είναι μια προμήθεια, δηλαδή. Την προμήθεια. Ακριβώς. Με αυτό. Ακριβώς. Εγώ λιγάκι τα μπέρδεψα πιθανόν. Την προμήθεια αυτή δεν θα την κρατάει. Όπως δεν θα κρατάει και την προμήθεια από τη συναλλαγή που θα κάνετε όταν θα πάτε στο περίπτερο να πάρετε. Να μην μπορεί να πάει και εδώ τσιγάρα, γιατί είμαστε και εναντίον των. Του καπνού. Λοιπόν, θα θέλετε να πάτε να πιείτε έναν καφέ. Τι κάνει η τράπεζα εκείνη τη στιγμή? Χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα, κρατάει το ποσοστό από τον καφετζή, γιατί το κρατάει από εσάς. Βλέπετε τον άνθρωπο να χλωμιάζει, γιατί δεν έχει κανένα όφελος από αυτή τη διαδικασία. Η τράπεζα όμως, χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως, τι έρχεται και κάνει? Παίρνει αυτό το ποσό και κερδίζει. Αυτά τα κέρδη της τράπεζας είναι 2 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια είναι ένα όφελος που το έχει το κράτος. Από την άλλη, μέσα από μια τέτοια διαδικασία, όταν ομιγέντο γίνει η στραβή, θα μπορεί να υπάρχει και ένας εσωτερικός, αν θέλετε, δανεισμός του κράτους, τον οποίο δεν θα χρειαστεί να δανειστεί το κράτος για να πληρώσει. Αν φτάσουμε σε μια διαδικασία που
οι τράπεζες πάνε κατά διαβόλου και ξέρω εγώ κλείνουν κτλ. Να μπορεί το κράτος να πιστώνει τέτοιες μονάδες για να γίνονται συναλλαγές μεταξύ των πολιτών. Δηλαδή, εσείς έχοντας αυτή την κάρτα που θα έχει αυτές τις μονάδες μέσα, που θα σας έχει πιστώσει το ίδιο το κράτος, θα έρθει και θα σας πει. Αυτό δεν γίνεται, δεν είναι κάτι που γίνεται με το ζόρι. Αν θέλετε, το κάνετε. Αν δεν θέλετε, δεν το κάνετε. Αλλά θα υπάρχει σαν σύστημα. Σας λέει λοιπόν, αν θέλετε, θα πάρετε αυτή την κάρτα και θα πάρετε στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ δεν έχει συναλλαγές με το δημόσιο. Έχει. Θα ψωνίζετε λοιπόν με αυτή την κάρτα. Το σούπερ μάρκετ θα πληρώνει έναν άλλο λογαριασμό και θα γίνεται ένας κύκλος τέτοιος που δεν θα έχει καμία σχέση η τράπεζα. Δεν θα μπαίνει η τράπεζα πουθενά σε αυτή τη συναλλαγή. Αυτό είναι αυτό το σύστημα. Γι' αυτό λέμε. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με ευρώ, με δραχμές, ούτε με άλλο νόμισμα, ούτε με παράλληλο νόμισμα, ούτε όλες αυτές τις ανοησίες που έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες. Δεν έχει καμία τέτοια σχέση, καμία τέτοια σημασία. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας θέσω.